είναι ο πιο σημαντικός, ο πιο εξωτικός, αν θέλετε, τίτλος παγκοσμίως στο χώρο του κρασιού. Αυτή τη στιγμή είμαστε 340 Masters of Wine στον κόσμο και είμαστε λιγότεροι από όσοι έχουν ταξιδέψει στο διάστημα που είναι 550. Για να γίνεις Master of Wine, χρειάζεται να περάσεις το θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή να απαντήσεις ερωτήσεις για την αμπελουργία, την υνοποίηση και το marketing, να περάσεις το πρακτικό κομμάτι δοκιμάζοντας 36 κρασιά τυφλά. Δεν έχεις ξεμπερδέψει, πρέπει να κάνεις και μια ερευνητική εργασία και μετά σου απονέμεται ο τίτλος από το Ινστιτούτο των Masters of Wine στην Αγγλία. Και αν σας ακούγεται ζώρικο, είναι γιατί πραγματικά είναι ζώρικο. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι λέμε ότι αυτό το κρασί βγάζει αρώματα μπανάνας, φράουλας, δέρματος ή βρεγμένου γρασιδιού. Μη μας κοιτάτε σαν εξωγήινους εμάς τους κρασάνθρωπους. Έχω σκοπό πάρα πολύ σύντομα να σας εξηγήσω τι εννοούμε. Για να περιγράψεις το κρασί υπάρχουν δύο τρόποι. Καταρχάς υπάρχει επιστημονική προσέγγιση περιγραφής των αρωματικών ενώσεων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το κρασί μυρίζει, προσέξτε λιγάκι, οξικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας. Ή πολύ πιο απλά θα μπορούσαμε να προσομοιάσουμε αυτό που μυρίζουμε, δηλαδή τον 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, με μια γνωστή μυρωδιά και να πούμε ότι μυρίζει μπανάνα. Και αυτό κάνουμε. Ξέρετε ότι το κρασί είναι γεμάτο με αρωματικές ενώσεις. Άρα αντί να τις αναλύσουμε με ακαταλαβίστικα ονόματα που σας είπα, ανακαλούμε στο μυαλό μας αρώματα που έχουμε μυρίσει και μας θυμίζουν αυτό που βγαίνει στο ποτήρι. Σε καμία περίπτωση, και θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, δεν ρίχνουν ενοποίηση στο κρασί αρωματικά εσάς. Πρώτα απ' όλα δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τα αρώματα λοιπόν είναι είτε πρωτογενή από το σταφύλι, είτε δευτερογενή από τη ζύμωση ή μπορεί να είναι και τριτογενή, δηλαδή αρώματα παλαίωσης, για παράδειγμα το δέρμα. Βέβαια θα μου πείτε πόσο ευαίσθητη είναι η μύτη του καθενός. Υπάρχουν κάποια αρώματα τα οποία είναι πολύ εύκολο να εντοπίσει ο καθένας μας, όπως είναι η φράουλα, όπως είναι το κεράσι, και αυτά δεν είναι πυρηνική φυσική. Για κάποια άλλα αρώματα όμως χρειάζεται τριβή και καταρχάς για να τα αναγνωρίσεις πρέπει να τα έχεις μυρίσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου. Πόσοι έχουμε μυρίσει ακακία ή βιολέτα, για να πω λίγο το σκεπτικό μου. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ζωή και να περιγράψεις μια μυρωδιά. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί μέχρι 4 αρώματα το maximum. Οπότε όταν ακούτε κάποιον που εντόπισε 15 αρώματα, κάποιο λάκκο έχει φάβα και σας συνιστώ να είστε λίγο προσεκτικοί και να κρατάτε μικρό καλάθι στις πάρα πολύ εντυπωσιακές και φαντασμαγορικές περιγραφές που μπορούν να πέσουν μπροστά σας.